Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις που οι επιχειρηματίες δεν συμμορφώνονται και βάζουν τις ξαπλώστρες ακόμα και μέσα στη θάλασσα. Ο Λάμπρο Δεμερτζή θα μα πει τι έχει συμβεί στο Πευκοχώρι, Λάμπρο. Δεν λέμε σαν τη Χαλκιδική, δεν έχει. Το ε, Α δούμε τι εικόνε. Δείτε, λοιπόν, αυτό είναι στο Πευκοχώρι, είναι στο Δήμο Κασάνδρα. Οι ξαπλώστρες είναι μέσα στη θάλασσα. Περισσότερο θα λέγατε ότι μοιάζουν με θαλάσσια στρώματα παρά με καναπέδε. Κοιτάξτε, λοιπόν, τα που βρίσκονται τα πόδια στι μπροστινέ. Είναι μέσα στη θάλασσα πάνω στο κύμα. Προφανώ δεν μπορεί να περάσει ο λουόμενο από εκεί. Δεν, μπορεί να... δεν υπάρχει ούτε απόσταση ούτε του ενό μέτρου, ούτε τα δύο μέτρα, ούτε τα πέντε πολύ περισσότερο. Σίγουρα πρέπει να πάει εκεί ο Δήμο Κασάνδρα που ανήκει το Πευκοχώρη, υπεύθυνοι, να δουν αν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι μια παραλία πολύ στενή. Νομίζω δεν πέρα του αστείου του πράγματο και η εικόνα αυτή δεν είναι καθόλου ωραία. Να δουν τι ισχύει, αν υπάρχουν λοιπόν αυτέ οι εικόνε και κυρίω αν τηρούνται τα μέτρα. Τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε και έχει γίνει viral στο διαδίκτυο δεν τηρούνται τα ναι, μέτρα. Ναι, αλλά αν ισχύει έχει απόλυτο δίκιο. Και πληρώνουν και, και 50 γιατί... ευρώ μια θέση πάνω στη θάλασσα. Σε ευχαριστώ πολύ.